Καθαρίζονται. Δεν καθαρίζονται. Και αν καθαρίζονται, είναι γέρο. Εκεί θα πάει για να άρει, φαίνεται. Ήταν πιο έτοιμη. Το ζητούμενο, κύριε Παπαδάκη, ήταν πιο έτοιμη. Αν οι προγραμματικές συμβάσεις, γιατί η αρμοδιότητα αυτή. Δεν μου λέτε. Αν το μεταλλείτε αυτό το χρόνο. Εγώ θα ρωτήσω. Αν δώσουμε προγραμματικές συμβάσεις, αυτά διευθετώνονται από την τοπική κοινοβουλευτική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο τη συνεργασία και κατά τι καλύτερε που θέλουν να υπάρχουν. Εγώ λοιπόν, θα ρωτήσω κάτι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, να ρωτήσω ερώτημά μου. Γιατί δεν επιλέγεται από την περιφέρεια, αν είναι καθυστερημένα, το καταγνωρίζω. Καθυστερημένα τη δώσαμε ολόκληρη την αρμοδιότητα και καταργήσαμε αυτό που είχε μέχρι πριν, αυτό που λέμε στην πραγματική βάση. Για να συντάξει τι μελέτε, ο ανάδοχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί δεν προχωρήσαμε πολιτική, με μια πολιτική απόφαση στο να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις όπως στο Δήμο της Πόλης, γνωστό ότι υπάρχουν καθορισμένα τα ρεύματα και τι καθαρίζει δηλαδή, είναι καθορισμένα. Γιατί υπάρχει. Γιατί δεν πάμε σε προγραμματικές συμβάσεις και σε αυτή την φάση, να το λύσουμε ένα. Άλλο τα ρεύματα που καθαρίζει ο Δήμος και άλλο τι ρεύματα υπάρχουν στο νησί. Εμείς θέλουμε όλα τα ρεύματα. Ναι, αυτό λέμε κι εμείς, γιατί όλα τα ρεύματα. Εδώ μας αναφέρει ποια. Ποια είναι ακριβώς που καταφέρει. Για καθαρίζει. Αυτό το έγγραφο, σας παρακαλώ, δείτε το. Χρειαζότανε από τους 18 που το στείλαμε, μας είχε 4/9. Τι αναφέρει το έγγραφο. Καθυστέρησε από τις 18 μέχρι τις 4/9. Αναφέρει στη Δημοτική Ενότητα. Τάδε, κτλ. Έχετε στις 31/8 Έχει στην κληρονομία αγορό. Στη συνέχεια των μελών γράφων σα αποστέλνουν σε ηλεκτρονική μορφή, σε PDF, τα ρέματα που καθορίζονται από το Δήμο τη ΚΟ. Ρέματα στην Δημοτική Ένωση Ερακλειδών. Αντιμάχια, καρδάμενα, κέφαλο του Δήμου τη ΚΟ. Ρέματα σε ένα 200 που ζητάτε. Ρέματα Δημοτική Ένωση Δικαίου Ασταγίου. Ρέματα Δημοτική Ένωση ΚΟ. Αυτό είναι 31/8. Είπα 4/9. Εγώ σα λέω 31/8 το έγγραφο το 1900 από την διεύθυνση. Τρεις μέρες, ας τρεις μέρες, δεν χρειαζόταν. Μαζί με την χαρτογράφηση η οποία αφορά το πού βρίσκονται αυτά, γιατί η μελέτη πώς θα γίνει αλλιώς. Λοιπόν. Επίσης, δεν έχουν γίνει εργασίες, σας ενημερώνω. Καμία εργασία. Καθαρισμούν σε κανένα από τα ρεφερόμενα ρεύματα, λόγω του ότι αυτές συνήθως εκτελούνται κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Εκτελούνται Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο πρέπει να προγραμματίσετε τις απαιτούμενες εργασίες για το σύνολο των ρεμάτων που αναφέρονται παραπάνω. Συγγνώμη. Άρα, συγγνώμη. Έχετε την απάντηση αυτή που λέτε. Ακούτε, Μαρία, ναι. Δεν ξεκινά Σεπτέμβρη να καθαρίζει ρέματα. Τα ρέματα έχουν πάρα πολύ δουλειά. Σεπτέμβρη μπορεί να έχει βροχέ. Δεν είναι λύση. Γιατί το Σεπτέμβρη σε πόσο χρονικό διάστημα θα τα καθαρίσει. Τον Αύγουστο ειδοποιείται ότι ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα και πρόκειται για συντάξει μελέτη για να δω μετά την διαδικασία που θα γίνει με την δημοπράτηση του ΕΕ. Η καθαριότητα των ρεμάτων πρέπει να γίνεται Ιούλιο-Αύγουστο για ένα. Σεπτέμβριο πρέπει να είναι καθαρά. Και έχει πει την προγραμματική σύμβαση να το κάνει. Κάθε χρόνο τι έκανε. Προφανώ έχουν καθαρίσει κάποια, δεν ξέρω τι καλά. Εδώ, εδώ η απάντηση λέει δεν καθαρίσει και τίποτα. Εγώ έχω πάει και είδα ρέματα γεφύρια από κάτω στο. Ψαλίδι, είναι λες και δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Ωραία, εδώ νομίζω υπάρχουν και τους άλλους. Υπάρχει βέβαια και η χθεσινή επιστολή του αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Κόκκινου που επισημάνει ότι πρέπει να γίνουν εκτεταμένοι καθαρισμοί σε... στον νομό μας, σε πάση περιπτώσει. Άρα, κύριε, υπάρχει το πρόβλημα δεν είναι μόνο τη ΚΟ, είναι γενικό. Γενικό έτσι. Γενικό. Για ποιο λόγο, γιατί διαβάζω εδώ έτσι, γκούγκλαρα ότι από το 16 έχουν περάσει αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Όχι, όχι. Αυτό 17, έπρεπε, παιδιά, συγγνώμη. Διαβάζω εδώ άρθρο, με το άρθρο 224, 2016. Με το άρθρο 224 του νόμου 4555, 19/7 του 18, 19. Περί μεταρρυθμίσει του θεσμού, του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ενδεχομένως είχαν γίνει κάποιες αλλαγές, αλλά συγκεκριμένα μου βγήκε εδώ ένα άρθρο 5η 22 Σεπτεμβρίου του 2016 της εφημερίδας Σταθμός. Πάλι τα ίδια πράγματα συζητάμε την ίδια εποχή. Πριν, για την αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων. Για ποιον λόγο λοιπόν. Που ανοίγουν τα ρέματα. Ξέρετε, ξέρετε, ανοίγουν στους Δήμους.
ο κόσμος, οι πολίτες έχουν κουραστεί. Ποιος έχει τις αρμοδιότητες. Θέλουμε αποτελέσματα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν καθαρίζονται γέρο στα ρέματα. Θα φτάσουμε στα επίπεδα να έχουμε τις εικόνες της Μάνδρας. Όχι. Αλλά εμάς ήρθε τέλη Ιουλίου από την κυβέρνηση εντολή ότι να λαμβάνουμε την ασυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων. Τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου, με όλες αυτές τις διαδικασίες που χρειάζονται, άσχετα το ξαναείπαμε στο άρθρο 30 που είναι κατεπήγον εργασίες, χρειάζονται κάτι μήνες, 2-3 μήνες. Αλλά φαντάζομαι ότι και το ίδιο χαρτί πήγε και στη Ρόδο, αλλά στη Ρόδο καθαριστήκανε. Γιατί είμαστε στην καθυστέρηση, αυτό το θέμα. Στη Ρόδο, είχανε, το χαρτί αυτό από πάνω. Οι Δήμοι μάλλον είχαν ξεκινήσει, καθαρίζανε. Άρα αυτό καταλήγουμε ότι ο Δήμος Ρόδου με την κυβέρνηση. Ένας Δήμος είναι. Έχει καλύτερη συνεργασία παρά τη συνεργασία που έχει ο Δήμος Κο με την περιφέρεια. Αυτό λέμε τώρα. Ίσως. Ο Δήμος Κο με την περιφέρεια δεν μπορεί να καθαρίσει. Δεν είναι καθαρίσει ο Δήμος, η περιφέρεια δεν καθαρίζει εκεί. Ναι, αλλά υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει συνεννόηση. Γι' αυτό αναφέρει το στη Ρόδο. Ήταν πιο έτοιμη η Ρόδο. Καθάρισε τη Ρόδο. Τότε γιατί δεν πρόλαβε να καθάρισε τη Ρόδο και όχι στα υπόλοιπα νησιά. Δεν τα καθάρισε και ξεκίνησε. 17 Ιουλίου ψηφίστηκε βγήκε ο νόμος. Ο 45-55. 17 Ιουλίου. Έδωσε στην περιφέρεια την πλήρη. Η περιφέρεια λοιπόν ενημερώθηκε τέλη Ιουλίου. Γι' αυτό και όλοι οι περιφερειάρχες πήγαν στον εισαγγελέα Αριουπάγου, σου λέει θα έχουν προβλήματα, δεν προλαβαίνουμε να δημοπρατήσουμε και να βάλουμε αναδόχους. Γιατί πήγαν στον εισαγγελέα όλοι οι περιφερειάρχες. Στον εισαγγελέα του Αριουπάγου πήγαν όλοι. Όλοι. Μετά από αυτά που έγιναν στη Μάδρα προφανώς, γιατί να έχουμε την ευθύνη να μην έχουμε την ευθύνη εκείνη. Να φύγει από πάνω. Καθυστέρησε πολύ. Δεν μπορεί τέλη Ιουλίου, Αύγουστο να τουλάχιστον να λάβει τα ρέματα. Δεν έχει χρόνο. Ναι, μα η απορία του κόσμου είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι το Δήμο Ρόδου έχει ξεκινήσει ήδη και καθαρίζονται, αν δεν έχουν καθαριστεί ήδη, όπως λέει ο συνάδελφος. Και εδώ πέρα στην ΚΟ είμαστε τόσο πίσω και σε άλλα νησιά. Εγώ θα μάθω γιατί. Όλοι εδώ δεκάνησος. Μόνο η Ρόδος έχει η σωστή συνεννόηση. Ο Δήμος εγώ πιστεύω ότι βοηθάνε και οι Δήμοι στην καθαριότητα. Η άποψή μου. Άρα και το Δήμο στη Ρόδο. Βοηθάνε και οι Δήμοι στη Ρόδο. Άρα καταλήγουμε ότι εκμεταλλευόμενοι το άρθρο 32 που λέτε επίκτητα της ανάγκης, να βοηθήσει ο Δήμος να καθαριστούν τα ρέματα. Τώρα θα κοιτάξουμε το καλό του νησιού. Είπαμε αν έχει κάποιο επικίνδυνο. Η άποψή μου ποια είναι. Γι' αυτό ζητήσαμε. Ποια είναι επικίνδυνα ρέματα. Να ξέρουμε κι εμείς που να πετυχούν. Να ξεκινήσετε από εκεί δηλαδή, από τα επικίνδυνα. Το Δεκέμβριο όμως. Πάλι το Δεκέμβριο. Εγώ είπαμε στο Νοέμβρη, σαν περιφέρεια, μέσα στο Νοέμβρη θα γίνει. Μπορεί και νωρίτερα. Σου λέω τώρα το τρέξαμε. Παρασκευή τελειώνει οι μελέτες. Θα πάει λοιπόν, παιδιά, τελειώνει η μελέτη, περνάει η Οικονομική Επιτροπή, από εκεί πέρα... Έτοιμος είναι. Και αυτός ο ιδιώτης έχει τα δικά του μηχανήματα, μπορεί να νοικιάσει και μηχανήματα αλωνών, ιδιωτών. Δηλαδή εμείς όταν παίρναμε κλείναμε τα 50 χιλιάρικα για έκτακτες ανάγκες, για τα ρέματα, για πλημμύρες, να στηρίξουν το Δήμο που δεν μπορεί. Τι έκανε, το έπαιρνε ένας εργολάβος, ο Χαλκιδιός, λέμε ένα πράγμα. Τα ρέματα. Είπαμε, εμείς κάθε χρόνο τι κάναμε. Βγάζαμε 50.000 και έκτακτη ανάγκη. Υπήρχε ο ανάδοχος, η Μαρία, ακούστε. Και όταν είχε έκτακτη ανάγκη, αυτό και να λείπει, είχε εδώ τρεις εργολάβους, τέσσερις δικούς με μηχανήματα και παιδαίνουν κάθε μέρα. Δεν με κατάλαβες. Βγάζαμε κονδύλι κάθε χειμώνα. Παράδειγμα. Βγάζαμε κονδύλι κάθε χειμώνα, 50.000 ευρώ για νοικιάζει μηχανημάτων. Όπως είπατε πριν, σε το οποίο προωθούσε ποιος. Εάν χρειαστόταν, γινόταν κάποια έκτακτη ανάγκη. Δεν χρειάστηκε. Ναι. Αλλά η περιφέρεια λοιπόν ήταν στα μπάι και είχε μηχανήματα εργολάβου να πεντένισε αν χρειαστεί σε μια έκτακτη ανάγκη. Αν χρειαστεί. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Από τον Ιούλιο. Αυτό λέμε. Α, μπράβο. Γι' αυτό λέμε Ιούλιο και Αύγουστο. Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν κατάλαβα πριν ξεκινήσει πανεπιστήμιο. Μαρία μου είπαμε καθαρισμοί Ιούλιο-Αύγουστο. Αυτό. Ναι, σας το Δεκέμβριο. Και όταν μας έρχεται
μας ενημερώνουν 30 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, 17 Ιουλίου ψηφίστηκε. Για ξέρετε που λέτε, είστε άλλο, δεν φτάνουν τις έκαξες ανέβη. Αλλά πρέπει στους να κάνουν μήνα και πάρουν μέσα στις διαδικασίες. Αυτό είναι θέμα, θα το δει η περιφέρεια. Αυτό είναι περιφέρεια, αυτό είναι βέβαιο. Δεν γίνει αυτό. Είναι πολύ λεπτό, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως είναι λεπτό. Αλλά δεν μπορεί καλά. Αλλά και εδώ σήμερα, στο hotspot, εάν έτρεχε λίγο πιο γρήγορα το να έχει προσωπικό το άσυλο, υπηρεσία ασύλου, που μπορούσε άκνατο. Οι περισσότεροι τώρα είναι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες. Αυτοί τους τελειώνουν στα κατάκα. Πρέπει να βρουν μια λύση, να ξετελειώνουμε το άσυλο. Με τον νόμο που έχει χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φάση ασύλου, δηλαδή ότι θα είναι κάνει ένσταση, αν δεν να μπορεί, πάει σε δεύτερο βαθμό. Αυτό δεν υπήρχε, δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ναι, να το τρέξουν από το δεύτερο βαθμό. Αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται, γιατί αναγκαστικά περιμένει την έκδοση τη δευτεροβάθμια απόφαση. Άρα αναγκαστικά παίρνει ένα χρόνο παραμονή στην ΚΟ. Άρα αυτά πρέπει να λυθούν, παιδιά. Αυτά πρέπει να λυθούν. Άρα είναι από την κεντρική. Εξουσία. Αυτά πρέπει να λυθούν. Γιατί αυτό άμα λυθεί, τελειώνεις. Και από συμφορία το νησί. Παράνομος, πρόοδος υπέρ, επαναπρόοδος στην Τουρκία. Στο προσωπικά, από εκεί, επαναπρόοδος στην Τουρκία. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Τόσο δεύτερος βαθμός, να τρέξει. Αντί ένα χρόνο, το κάνει ένα μήνα. Δύο. Τρεις. Ξέρετε, γραφειοκρατικά στην Ελλάδα είναι περίεργο. Τι να πω, γι' αυτό λέμε, η γραφειοκρατία είναι παντού.